Γεια σα και καλώ ήρθατε άλλη μια φορά στο pod.gr, στο, στο χημία σου και μία μου.gr που δεν είναι site. σω θα έπρεπε, κάνουμε λάθο στο marketing, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλώ ήρθατε, καλό Πάσχα, καλέ γιορτέ, καλό χρόνια πολλά. Χριστό Ανέστη, αληθό ο κύριο, τι λέτε όλοι εκεί έξω, τα διάφορα που λέτε. Δεν ξέρω και τι λένε οι άλλε θρησκείε να του συμπεριλάβω όλου. Τέλο πάντων, να είμαστε όλοι εδώ πέρα να γίνει ένα χαμό, γιατί η χημία είναι πανανθρώπινη, έχω να δηλώσω. Και ε, πολύ παρανθρώπινα είναι και τα μηνύματα που έχει δώσει η χημεία κατά καιρού. Ε, ναι, αναφέρομαι στου ανθρώπου που παίρνουν ναρκωτικά και ήταν παγκόσμιοι τέτοιοι. Δεν θέλω. Γιατί πάμε και 8 ώρα το πρωί, για ποιο λόγο. Ε, βασικά μπορεί να βγει και αργότερα αυτό. Οπότε γιατί πάμε και μεσημέρι, γιατί να είναι μεσημέρι και έχουμε τη δυνατότητα από το SURU ε. να πούμε και δύο κουβέντε παραπάνω. Δεν μα ελέγχει το ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό το λέω γιατί λέω εγώ μια βλακία και μετά νομίζετε ότι έτσι είναι η φάση. Δεν είναι έτσι η φάση και φυσικά εγώ φταίω που σα πηγαίνω από εδώ και από εκεί και σα λέω και ψέματα. Λοιπόν, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενα πλασματάκια όλα, πλασματίνια, ε, και είστε όλοι τώρα πηγαίνετε εκεί δουλειέ. Δεν ξέρω τι κάνετε, κάνετε το διάλειμμα σα, φεύγετε από τη δουλειά, πάτε στην απογευματινή δουλειά. Είναι μία από τι έξι δουλειέ που έχετε, γιατί αλλιώ δεν βγαίνει η εβδομάδα. Θα σα πω ότι ε, όλα αυτά βγαίνουν γιατί υπάρχει ο καφέ. Τελεία. Ο μόνο λόγο που έχουμε ανθρώπινο πολιτισμό είναι γιατί υπάρχει ο καφέ. Και μην μου αρχίσετε τώρα αυτά τα χαζά. Τα άκουσε να δει, εγώ δεν πίνω καφέ και δεν το χρειάζομαι και μπορεί να πιει ένα μήλο και να φά ένα μήλο, σήκω εσύ το πρωί και φάει ένα μήλο, άσε με μένα πίνω τον καφέ μου και τέλο. Και μην μου αρχίσετε τώρα οι άλλοι, η η meditation. Τέτοιο. Για τι πολυφενόλε και τα αυτά, και ότι ο καφέ είναι αντικαρκυνικό, αντιοξυδωτικό. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζουν τίποτα από αυτά. Το μόνο που με νοιάζει είναι να έχω καφέ. Ε, σε μόνιμη βάση, καφέ. Full καφέ. Τέλο, καφέ. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια είναι ο καφέ. Και μάλιστα η απόλυτη αλήθεια είναι ο καφέ. Και θα μιλήσουμε για τη χημεία του καφέ. Αλλά για να μιλήσουμε για τη χημεία του καφέ, πρέπει να πούμε για την ιστορία του καφέ. Οπότε α ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ιστορία του καφέ. Βάλτε έναν καφέ τέλο να σα τα πω. Λοιπόν, γενικά υπάρχει ένα μυστήριο τώρα. Από πού ήρθε ο καφέ, τι έκανε ο καφέ, γιατί ήρθε εδώ ο καφέ. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώ από πού ήρθε ο καφέ. Κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε από την Αιθιοπία, κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε από, την... από αυτό που είναι σήμερα η Σομαλία. Η Αιθιοπία και η Εμένη, τέλο πάντων, όλο αυτό το σύμπλεγμα εκεί που φύτρωνε ο καφέ. Άλλοι λένε ότι στη Μέκα ήταν ήδη γνωστό το 15ο αιώνα. Γενικά δεν. Τέλο πάντων, η φάση είναι ότι μάλλον δίνανε καφέ γιατί είχαν καταλάβει ότι βοηθάει στη συγκέντρωση τη προσευχέ. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαν καταλάβει ότι βοηθάει στο χωράφι. Έτσι, άμα αυτό που σε νοιάζει είναι εκεί που φυτρώνει ο καφέ να προσεύχεσαι, ε, τι να κάνουμε, λε, πάρτο σε βοηθάει τι προσευχέ. Δώσε τώρα, παιδί μου, στον αγρότη να κάνει δουλίτσα. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, είναι από το ξημέρωμα εκεί, περιμένει την παντσέλινο για να αγροτέψει. το αγροτέψει είναι ρήμα. Κανονικό το, το ρήμα το χρησιμοποιούμε. Τέλο πάντων, αργότερα ο καφέ άρχισε να προχωράει από εδώ και από εκεί και να πηγαίνει σε διάφορου πολιτισμού και αυτά. Και μετά, ε, μετά δημιουργήθηκε ρε παιδιά ένα σοβαρό, σοβαρότατο δίλημα και αν ακούτε μια ε, ηρωνία στη φωνή μου είναι γιατί υπάρχει διότι ε, άρχισε να είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα ο καφές στην Οθωμανία τέλος πάντων και στο Μαλμούκ στι ε, για αυτέ στις κοινωνίες αυτές τέλος πάντων για το αν είναι χαλάλ εγώ θα σας πω, χαλάλι ένα καφέ, πήγαινε και πιέστο ρε παιδί μου, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το χαλάλ, αλλά διαπίστωσε και πάρα πολύ διαπιστω... Συγγνώμη, στην έρευνά μου διαπίστωσα πάρα πολύ κόσμο ο οποίος αναρωτιόταν εν τέλει ε, αν ο καφέ θα έπρεπε να απαγορευτεί. Αλήθεια λέω. Σκέφτονταν να απαγορέψουν τον καφέ. Και επειδή αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από τη βαρετή ιστορία του καφέ, α πάμε στην ιστορία του καφέ όπου ο καφέ είναι λόκο και τον κυνηγάνε στα σύνορα και προσπαθούν να τον απαγορεύσουν. Λοιπόν, την πρώτη φορά τον απαγόρευσα στη Μέκα το 1511. Γιατί, Γιατί σου λέει, έτσι όπω πίνει εσύ καφέ, αυτό που κάνει είναι ότι ενεργοποιείται η ριζοσπαρτική σου σκέψη. Και δεν σε θέλουν. δηλαδή, μην τυχόν και σκεφτεί κάτι προοδευτικό, φταίει ο καφέ. Άντε θα έρθει εσύ τώρα εδώ να μα αλλάξει τα πράγματα και να κάνει κάτι εκτό τη ε, που, που έχουμε θέσει. Οπότε ε, ο κυβερνήτη λοιπόν εκεί πέρα θεώρησε ότι μπορεί να ενώσει τέλο πάντων τους, ε, να συσπηρώσει την αντιπολίτευσή του. Και ο Τζάβα ο Καφέ επίση είχε πολύ κακή φήμη ω ε, διαγερτικό ρε παιδί μου. Και Κάποιοι λέει, ρε παιδί μου, θα... κάποιε σέκτε των ε, ε, σουφί, πώ λέγονται αυτοί τέλο πάντων, θα είχαν... φτιάχναν ένα μπόλα από καφέ και το γυρνούσαν γύρω-γύρω, έλα να γυρνάει ο καφέ, για να μπορέσουν να μείνουν εξύπνοι την ώρα τη προσευχής. Λοιπόν, θα πω εγώ τώρα κάτι. Ωραία. Α αποσυνδέσουμε τον καφέ από την προσευχή. Φαίνεται ότι έχουμε ένα κόλλημα με αυτό ω ανθρωπότητα. Α το αποσυνδέσουμε τελείω. Α τον κρατήσουμε μόνο στι κηδείε στο τέλο. Αυτό. Δεν χρειάζεται να, έχουμε τον καφέ και την προσευχή. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στην εκκλησία και να κατεβάζει σπερσάκια ή να έχει δωρεάν καφέ στην είσοδο και παίρνει το κερί, παίρνει και έναν καφέ. Δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Μετά λοιπόν αποφάσισαν να τον απαγορεύσουν στην Ιταλία τον καφέ γιατί ήταν σατανικό. Αυτό που σα λέω. Τώρα είστε όλοι σατανιστέ. Έχετε πιει όλοι καφέ, είστε όλοι σατανιστέ για του Ιταλού του 16ου αιώνα. Και μετά ο Πάπα ο Κλέμεντ Όγδο πήρε μια τζούρα από τον καφέ και σου λέει Εσύ αυτό είναι πάρα πολύ νόστιμο. <laughs> <laughs> Είπε. Να το βαφτίσουν και να το ευλογήσουν που είναι τόσο νόστιμο. Γιατί άμα το έχει πιει, είναι του σατανά. Άμα το πιει και σ' αρέσει, ξαφνικά είναι θεάρεστο. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε. Επιστήμη είναι όλα αυτά. Λογικό είναι. Στην Κωνσταντινούπολη το απαγορεύσανε το 1623, πάρα πολύ γρήγορα κιόλα, και είχε και, και τιμωρία. Δηλαδή, πίνει καφέ, τελείω, σκόβει το κεφάλι. Όχι, βασικά, στην... αν σε πιάνει να πίνει καφέ, σε δέρνανε. Αυτό. Έτρωγε ξύλο, γιατί καφέ. Θε τον ελληνικό, άμα ρουφήξει έτσι που κάνουν μερικοί, και εκεί σου κόβουν το κεφάλι και δικαιωματικά κιόλα. όποιον τον πιάνανε με καφέ τη δεύτερη φορά, πάρα πολύ ψύχρεμα, το βάζαν μέσα σε μια δερμάτινη τσάντα, ράβανε τη δερμάτινη τσάντα και τον πετούσαν στο βόσπορο. Απλά πράγματα, παιδιά. Αυτό που τώρα λέτε έχει ακριβήνει πάρα πολύ, θα το κόψω απ' έξω. Θα αρχίσω να πίνω μόνο από μέσα. Αν το κάνατε αυτό, έτσι που κυκλοφορούμε όλοι με ένα καφέ στην Αθήνα, θα ήμασταν γεμάτοι με σακιά Εντάξει, και θα μα πετούσαν στο Βόσπορο ή στον Αρδιτό, που δεν υπάρχει, τον κλείσανε. Σουηδία λοιπόν, πάμε στη Σουηδία. Η Σουηδία το 1746 απαγόρευσε τον καφέ και τα κόφη παραφερνάλια και τα γύρω-γύρω. Φλιτζανάκια, εσπρεσχέρες, χέρε, τι άλλο. Την ύλη, ολόκληρη την εταιρεία. Και ε, ε, έβαλε αστυνομικού να μπαίνουν στα σπίτια και να κλέβουν τα κουπάκια και τα πιάτα. Μετά ο βασιλιά, ο Γουστάβο Τρίτο, ε, διέταξε, λέει, του ε, καταδικασμένου δολοφόνου ε, να πίνουν καφέ, καθώ οι γιατροί τσεκάρανε πόσου <coughs> καφέ έπρεπε να πιούν μέχρι να πεθάνουν. Τέλειο. Και έτσι τελικά αυτό ήταν εξαιρετικό για του ε, κατάδικου, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρετό για του γιατρού, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και στην Προσία το 1777, ο Φρέντερικ, ο μεγάλο, ο τεράστιο τη Προσία, έκανε ένα μανιφέστο εκεί και είπε, ρε παιδί μου, ότι η μπύρα είναι. Πολύ ανώτερη του καφέ. Τώρα να πούμε στο Φρέντερικ ότι έχει μπερδέψει λίγο τι συγκρίσει του. Έτσι, να το πούμε αυτό. Έτσι, μου λες, δηλαδή, το Σαπού είναι καλύτερο από το πυρούνι. Δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, απλά τελειώνουν σε ούνη και πρέπει να είσαι ούνο για να κάνει μια τέτοια σύγκριση. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτά τα διλήμματα που είναι τώρα. Τι προτιμά, ρε φίλε, Μάντσεστερ ή δεν ξέρω και από μπάλα ή κάποια άλλη ομάδα Arsenal. Αυτά λοιπόν τότε κάποτε ήταν λίγο πιο έξτρεμ. Ερχόταν άλλο και σου έλεγε τι προτιμά, ε, σπίτι ή τυρί. Και εσύ έπρεπε να διαλέξει. Οπότε ήρθε και ο Φρεντερίκο να τελειώσει αυτά τα διλήμματα και να πει λοιπόν μπήρα ή καφέ. Του λέγανε Μαν, το ένα μα κοιμίζει, το άλλο μα ενεργοποιεί. Ακριβώ τι θέλετε να είστε εδώ, Ξύπνοι ή κοιμισμένοι. Και αυτοί λέγανε Ξύπνοι. Αυτό λεγανε Όχι, κοιμισμένοι. Μπύρα είναι καλυτερη Δεν ξέρω γιατί, δεν, δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτό μετά είπε ρε παιδί μου ότι και δεν μπορείτε να πίνετε και τόσο καφέ έτσι, γιατί όταν πίνετε καφέ η χώρα μα δεν καταναλώνει άλλη μπύρα. Αυτό του, του, του είχε καρφωθεί τώρα. Το σωστό είναι να καταναλώνει την μπήρα, ρε παιδί μου. Και με... τέλο πάντων έφτιαξε και ένα. Πώ το λένε, μία βασιλική ανακοίνωση, ρε παιδί μου, και τέλο πάντων καταλάβαν ότι επειδή ο μεγαλειότατο όταν μεγάλωνε το, στο, πρωινό, πρωινό του του δίναν μπύρα, αυτό θεωρούσε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Να δει εσύ αλκοολικό, πρέπει να γίνουμε όλοι. Μπράβο, Φρεντερίκη. Άντε μου στο καλό, Φρεντερίκη. Συνεχίζοντα λοιπόν με, την, με όλη αυτή την ιστορία, να πάμε και λίγο στο, στο, στον καφέ που φυτρώνει, ρε παιδί μου. Γιατί ο καφέ φυτρώνει, εντάξει, η νωρίτερη του αναφορά είναι εκεί κάπου, δεν ξέρω, και στο 10ο αιώνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά να πούμε και λίγο ότι έχει έχει ένα, έχει ένα γενετικό ρε παιδί μου, πράγμα. Ο καφέ είναι φυτό και έχει και διάφορε ποικιλίε. Ε, και έχουν ψάξει εκεί, λέει, στον Αράμπικα, να βρούνε σε διάφορε ποικιλίε και βρήκαν ότι ο Αράμπικα δεν έχει πολύ μεγάλη γενετική ποικιλομορφία. Είναι πολύ σταθερό το DNA του δηλαδή, ω καφέ. Όμω έχει δύο πολύ ωραίε συγγένειε με δύο είδη, τα οποία λέγονται τα έχω σημειώσει: κόφια κανέφορα και κόφια λιμπέρικα τέλο πάντων, αλλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς που μεγάλωνε ο καφέ στην Αφρική, που πήγαινε σχολείο, πως αποφύτισε, τι βαθμούς έπαιρνε, αυτά δεν τα ξέρουμε γενικά. Ξέρουμε μόνο ότι μάλλον έρχεται από την Αιθιοπία, μάλλον έχει κάπως έχει εξημερωθεί ρε παιδί μου αυτό το φυτό και παίρνει τους κόκκους και τους κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Και να πάμε και λίγο στο σημαντικό τώρα. Γιατί πίνουμε καφέ. Γιατί είναι τέλειος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θε ζεστό, θε κρύο, θε μεγάλα, θε χωρί γάλα. Μπορεί να μην πίνετε καφέ μεγάλα. Θε με ζάχαρη, χωρί ζάχαρη. Μην πίνετε καφέ με ζάχαρη. Απλά πιείτε καφέ. Σκέτο ρε παιδί μου, που δεν έχει και θερμίδε. Μια χαρά. Γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Θα σα πω γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Πάμε λίγο στα βιοχημικά. Εμεί οι άνθρωποι, όταν ξυπνάμε, ρε παιδί μου, μέσα στη μέρα, ξεκινάμε την ημέρα μα ξεκούραστη. Γίνεται εκεί ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ένα περίεργο με την κορτιζόλη, η οποία εκρίνεται και ξυπνάμε για την ορμόνη του στρε και μα στρεσάρει για να ξυπνήσουμε. Κάποιο θα πει τι νοεί, ξυπνάω Όχι, ενώ ότι ο οργανισμό είναι σε μια κατάσταση ηρεμή και κοιμάται εκεί με 50 φιμούς και λίγο πριν το θάνατο, α πούμε, λέει η κορτιζόλη, έλα, έλα, φτάνει. Δεν έχει πεθάνει, κοιμάται και κάνει, και ξυπνάει και ξυπνά και ξυπνάμε και πάμε μέσα στη μέρα μα. Και όσο συσσωρεύεται η κούραση μέσα στη μέρα, υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται αδενοσύνη, η οποία παράγεται και πάει και κολλάει στους υποδοχείς της αδενοσύνης. Θέλω να θυμηθείτε το επεισόδιο που μιλούσαμε για τις υποδοχείς, το μοντέλο κλειδί-κλειδαριά που κουμπώνει το ένα στο άλλο, που δεν είναι σωστό να το λέμε έτσι, αλλά εμείς το λέμε έτσι για να συνεννοηθούμε και να πάμε πάλι εδώ, γιατί εδώ έρχεται η καφείνη. Εδώ έρχεται η καφείνη. Τι μπορεί να κάνει η καφείνη, θυμάστε. Υπάρχουν ανταγωνιστέ, συναγωνιστέ και αυτά. Αν δεν θυμάστε, πάτε να ακούσετε το επεισόδιο. Η καφείνη λοιπόν είναι διαιγέρτη του κούνου σου. Τι είναι το κούνου Το κούνου σου είναι ένα κόμμα που δεν έχει πει ποτέ στη βολή. Το κούνου σου είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα. Παίρνει δηλαδή την καφείνη, την βάζει μέσα στο σώμα σου και αυτή, η οποία ανήκει σε μια συγκεκριμένη ένωση που λέγονται μέθυλο ε, αυτή τι κάνει τώρα. Αυτή πάει και επειδή έχει πολύ συγγενή δομή με την αδενοσύνη, πάει πρώτη στον εγκέφαλο, επειδή είναι πιο γρήγορη από την αδενοσύνη, μπλοκάρει τι υποδοχέ τη αδενοσύνη και δεν αφήνει την αδενοσύνη να μπει εκεί. Οπότε τι σου λέει ο εγκέφαλο. Α, δεν είσαι κουρασμένο. Δεν παίρνω αδενοσύνη από σένα. Άρα αντέχει. Δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε ότι σου δίνει ενέργεια η καφέινη, στην πραγματικότητα μπορεί να μην σου δίνει ενέργεια, στην πραγματικότητα ίσω αφήνει τον εγκέφαλό σου να νομίζει ότι δεν έχει κουραστεί. Γι' αυτό και προκαλεί προβλήματα στον ύπνο. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να αρχίσει να εκκρίνεται μετά η μελατονίνη, τι εκκρίνεται τέλο πάνω, και να πέσουμε για ύπνο για να κάνουμε χοπ. Οπότε. Ξαναπάμε άλλη μια φορά μια επαναληψούλα. Η καφείνη συγγενεύει με την αδενοσύνη δομικά και πάει και κάθεται στη θέση τη. Πώ παίρνουν τι φωλιέ των χελιδονιών τα σπουργίτια, αυτή δεν είναι, αυτά είναι. Έτσι πάει και κάνει η καφείνη. Η καφείνη λοιπόν είναι ένα σπουργίτη και η αδενοσύνη είναι ένα χελιδόνι. Πώ τα λέω έτσι. Λοιπόν, τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό τώρα δεν είναι ότι επειδή το μπλόκαρε τέλος, επειδή μπλοκάρεται αυτό, αρχίζει και παράγεται περισσότερο ακέτυλο Και εκείνο είναι όλη η ουσία στην ακέτυλο ρε παιδί μου, γιατί αυτό το πράγμα είναι νευροδιαβιβασ... νευροδιαβιβαστής, τέλειο, το έχει ξαναπεί αυτό στη ζωή σου κάποτε πριν 15 χρόνια, και... Τώρα, τι γίνεται. Η καφείνη, πέρα από αυτό, αυξάνει και τα επίπεδα του κυκλικού AMP και στην ουσία κάνει μία μη συλλεκτική το λένε, παρεμπόδιση τη φωσφοδιεστεράση. Δεν έχει καμία σημασία τώρα. εγώ το είπα για αυτού που ξέρουν να το συμπεριλάβουμε. Αυτό που μα νοιάζει είναι ότι η καφείνη από μόνη της δεν έχει κάτι το όμορφο. Δεν την καταπίνει το κουτάλι, α πούμε. Είναι ένα πολύ πικρό, λευκό, κρυσταλλικό στερεό, τέλο πάντων, μια πουρίνη είναι, ένα αλκαλοειδές με θηλοξανθίνη και έχει πολύ μεγάλη συγγένεια, λέει, με την αδενίνη και τη γουανίνη, που είναι οι βάσει που βρίσκονται μέσα στο DNA. Τώρα, δεν υπάρχει μόνο στον καφέ. Υπάρχει και σε άλλα πράγματα, σε διάφορα φρούτα, σε διάφορου καρπού, σε διάφορα. Πώ τα λένε, σε διάφορα. Ε, έχω κολλήσει φύλλα, μπράβο, ε, τα οποία βρίσκονται σε μια σειρά από διάφορα φυτά, τα οποία κάπου όλα βρίσκονται γενικά στην Αφρική, την Ανατολική Ασία και την Νότια Αμερική. Αυτή η αλυσίδα δηλαδή ανθρώπων εκεί ευλογήθηκε με την καφέινη. Υπάρχει λίγη και στο τσάι και τι κάνει. Στην ουσία σου λέει ότι... Η καφείνη είναι εκεί γιατί βοηθάει την αναπαραγωγή του είδου. Στην ουσία, όταν έρχονται τα φυτοφάγα εκεί, δεν την πολυγουστάρουν, ας πούμε, και εμποδίζει την ευνοήτερο τον ανταγωνισμό στα φυτά. Τώρα, Κάτι άλλο που κάνει είναι ότι οι μελισσούλε θέλουν την καφείνη, οπότε πάνε περισσότερο σε αυτά τα φυτά. Οπότε του δίνει ένα παραγωγικό πλεονέκτημα στην ουσία γιατί επικονιάζουν τα υπόλοιπα φυτά. Τώρα, η καλύτερη πηγή, είπαμε, είναι το φασόλι του καφέ. Και Θέλω τώρα να, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Οι άνθρωποι είχαν καταλάβει από νωρί ότι πίνοντα τον καφέ, ρε παιδί μου, αυτή η καφέινη πάει και μπλοκάρει και Αυτά που είναι μπλοκάρει και του προκαλεί αυτό το, πώ το λένε, αυτή την, την, την όμορφη ανάταση που φέρνει ο καφέ. Σίγουρα δεν ήξεραν τον μηχανισμό, τον μηχανισμό το βρήκαμε χρόνια μετά, αλλά είχαν καταλάβει ότι μπορούν αυτό το πράγμα να το πίνουν. Και πώ το κάνανε αυτό, Στην ουσία, κάνανε μια εξαγωγή τη καφέινη από το φυτό μέσω του βρασμού μέσω του να πάρω να ζεστάνο νερό να πετάξω τα φύλλα μέσα. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι ξέρανε ότι άμα βράσεις νερό και βάλεις φύλλα μέσα υπάρχουν περίπτωση ουσίες από την ένωση να βγούνε, δεν το ξέρω. Είναι ένα από τα αιώνια μυστήρια. Καθόμαστε και κάνουμε τσάι όλη μέρα ή καφέδες τόσο φυσιολογικά. Γενικά είναι πολύ φυσιολογικό το βάλει λίγο νερό, βάλει ένα φυτό μέσα και δες τι χρώμα θα γίνει. Μας βγαίνει πάρα πολύ φυσιολογικό από μικρή ηλικία. Δεν ξέρω πώς το καταλάβαμε. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, ξέρω ότι κάναμε τα πάντα για να καταναλώνουμε ένα ε, ψυχοενεργό ναρκωτικό έτσι αυτό είναι ο καφές ο καφές είναι psychoactive drug καταλαβαίνετε τώρα, είμαι σε φάση βλέπω κύκλους βλέπω κύκλους, όχι εγώ βλέπω εσπρέσο αυτή είναι η διαφορά μας, δεν βλέπω κύκλους, βλέπω μόνο εσπρέσο και λειτουργώ ψυχοδραστικά τώρα να σας πω ότι η καφείνη είναι γενικά αρρυθμιστή, δεν υπάρχει. Πώ το λένε, Όπω υπάρχει στο αλκοόλ που τσεκάρουμε πόσο βάζουμε, τι βάζουμε, το αυτό. Ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει γενικότερα στον κόσμο. Και είναι και νόμιμη σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Και γενικά, ρε παιδί μου είναι κοινωνικά αποδεκτό να καταναλώνει καφέ και σε κάποιε περιπτώσει το να μην καταναλώνει καφέ είναι και πρόβλημα. Είσαι ο περίεργο. Δηλαδή, πάμε για έναν καφέ. Όχι, δεν θέλω καφέ. Πώ σου είπε σήμερα. Κατευθείαν ρωτάμε. Πώ σου πιες? Δεν Δεν ο καφέ. Ή γιατί δεν πίνει καφέ. Τι έχει, έχει πρόβλημα. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Οπότε έχουμε δημιουργήσει πλέον μια κατάσταση στην οποία ο καφέ είναι απαραίτητο για να έχουμε κοινωνική ζωή. Ενώ παλιότερα απαγορεύαμε τον καφέ γιατί ήταν σατανιστικό. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω. Έχετε το νου σα, παιδιά, έτσι γιατί πολλά πράγματα από τα οποία πιστεύουμε σήμερα σε 10-15 χρόνια μπορεί και σε 20 χρόνια θα είναι γελιοδέστατα όπω ότι ο καφέ είναι από κύμα του σατανά. Πάμε λίγο στο τι προκαλεί ο καφές. Ο καφές παιδιά χρησιμοποιείται και ως φάρμακο. Το χρησιμοποιούν σε βρέφη τα οποία έχουν βρόχο πνευμονία έχουν μια δυσπλασία τέλο πάντων εκεί και τους δίνουν καφέ γιατί ο καφές τα βοηθάει. Επίσης ο καφές χρησιμοποιείται σε ασθένειες όπως το πάρκινσον για κάποιο λόγο γιατί έχει, παρέχει μια προστασία και υπάρχει και μία ακόμα χρήση που κάνουν, ρε παιδί μου, η οποία είναι, περίμενε, πώ το έλεγε, ότι δίνουν καφέ για να προλάβουν ένα είδο πνευμονία σε αμορά τα οποία είναι 7 μηνύτικα, ξέρω είναι πρόωρα, έχουν γεννηθεί πρόωρα. Και ο καφέ εκεί λειτουργεί θεραπευτικά. Εγώ το βρήκα εκπληκτικό, δεν ήξερα καν. Επίση, ξέρετε όλοι ότι τα παυσίπονα έχουν καφέινη. Έτσι, αυτό που λέμε το παναντόλ, το έξτρα έχει μέσα καφέινη, γιατί η καφέινη με την παρακεταμόλη έχουν συνέργεια και τέλο πάντων δρούνε καλύτερα. Και θα σα πω και πέντε όμορφα facts για την καφείνη την ίδια ως μόριο, γιατί η ίδια η καφείνη έχει μία, πώς το πω, έχει μία ρε παιδί μου μια ομορφιά. Είναι ένα μόριο το οποίο ε, θεωρείται ασφαλές από, την, από τον FDA τέλο πάντων της Αμερικής, έχει όμως τοξική δόση, άμα πάρουμε πάνω από 10 γραμμάρια την ημέρα για έναν ενήλικα, το οποίο, να σας πω, τα 10 γραμμάρια Εντάξει, μπορεί να πεθάνει, να πα καρδιά. Οκ. Okay, Όμω, αυτό που θεωρούμε εμεί όριο από τον FDA είναι τα 400 με 500 μιλιγκράμμ. Κυρίω τα 400. Δηλαδή, για να πάρει 10 γραμμάρια, πρέπει να πάρει 20 φορέ την συνιστόμενη μέγιστη μερήσια δόση. Δηλαδή, κάπου να πούμε ότι πρέπει να πιει, α πούμε, 43 Red Bull. Πρέπει να πιει 120 καφέδε. Να... Είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Ένα εσπερσάκι διπλό έχει 120 μιλιγκράμμ. Μέχρι να φτάσει τώρα εσύ τα 10.000 μιλιγκράμμ που είναι τα 10 γραμμάρια. Ε, ρε φίλε, έχει. Πρέπει να πιει φίλου καφέδε. Εντάξει, μην το κάνει κι εσύ. Δηλαδή, μην προσπαθεί να πιει τόσο καφέ. Δεν γίνεται. Για, τα προβλήματα αρχίζουν στα 400 όμω. Μπορεί να πάρει ζημιά και από εκεί και μετά. Κυρίω τον ύπνο. Η ουσία είναι περίπου 5,7 μιλιγκράμμ ανα κιλό σωματική μάζα. Γι' αυτό λέμε 400-500. Και τέλο πάντων, δεν... εδώ δεν γύρονται ζητήματα ασφαλεία για ενήλικε οι οποίοι δεν είναι έγκυοι. Έγκυε, έγκυα, whatever. Οπότε εκεί για τι εγγύου, του εγγύου, οτιδήποτε πρέπει να πέσουμε στα 200 μιλιγκράμμ, μην το ξεφτυλίζουμε κιόλα. Οπότε ένα καφέ είναι 80 με 175 ανάλογα με το φασόλι και με τον τρόπο που κάναμε την εξαγωγή τη καφένη. Οπότε εντάξει, ρε παιδί μου. Μην πιείτε 50 με 100 καφέδες, νομίζω είναι 120 εσπρέσο για να φτάσετε στην τοξική και θανατηφόρα δόση. Οκ, okay, μην το κάνετε. Επίσης, μερικοί παίρνετε καφεΐνη σε συμπλήρωμα για το γυμναστήριο, που είναι αυτό το λευκό κρυσταλλικό πικρό και το διαλύεται σε νερό ή κόφι tablets. Εκεί προσέξτε πολύ, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί μία δόση να είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μην εσύ ένα γραμμάριο καφέινη στο κουτάλι σου και πει είναι ένα γραμμάριο και έχει κάτι άλλο. Πολύ πιθανό να έχει ένα γραμμάριο καθαρή καφέινη εκεί και να σε στείλει όπου. Προσέξτε εσεί εκεί τι κάνετε. Πάμε λοιπόν τώρα στην υπέροχη καφέινη που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο μόριο το οποίο λέγεται 1,3,7 τριμέθυλο ξανθίνη. Και είναι έτσι. Έχει ρε παιδί μου μια ομορφιά. Έχει μια ομορφιά γιατί. Έχει περίεργε ιδιότητε. Π.χ., οι γυναίκε μεταβολίζουν λιγότερο την καφέινη από του άντρε. Γενικά λέει ότι είναι 6 ώρε, παιδί μου, η, η ημιζοή τη καφέινη. Την ημιζοή είναι όταν θα φύγει η μισή ποσότητα από τον οργανισμό. Οπότε, αν πάρει ένα καφέ με 100 μιλιγκράμμ το μεσημέρι, μετά στι 6, θα έχει μέσα σου 50. Καταλαβαίνετε τώρα, μετά μέχρι τα μεσάνυχτα θα πάει 25, μετά θα πάει 12,5 κτλ. κτλ. μέχρι να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι πίνουμε καφέ, στην ουσία, αν πίνουμε πολλού καφέδες δεν φεύγει και ποτέ η καφείνη από το σώμα. Δεν προλαβαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα να ξεφύγει και πάμε και το χτυπάμε με καφείνη και τέλο πάντων αυτό είναι εθιστικό, γι' αυτό και μα πιάνει πονοκέφαλο αν κόψουμε την καφείνη. Βρέθηκε λοιπόν ότι στην ίδια συγκέντρωση καφείνη, η... τα θηλυκά τέλο πάντων, το... του γένου θηλυκού, έχουν τρει με 4 φορέ παραπάνω συγκέντρωση από τα αρσενικά. Οπότε γενικά ε, να είμαστε και λίγο πιο φιλικοί όλοι πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να λέμε ότι εντάξει, εσύ πιε τρει καφέδε, εγώ πιε δύο καφέδε, αλλά δεν είμαστε το ίδιο. Μπορεί να μην μα επηρεάζει το ίδιο. Μετά η ίδια η καφέινη, που είναι πικρή, είναι μόνο το 10% τη ολική πικρότητα του καφέ. Ο καφέ είναι πικρό από μόνο του. Εντάξει, η καφέινη είναι αλκαλοειδέ και έχει πολύ ε, πικρό καφέ, αλλά μετά σκεφτείτε ότι το ψήνουμε το αυτό, το κάνουμε το άλλο, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο 7 και γι' αυτό βγαίνει πικρό. Τρία, όταν παίρνει καφείνη και κάνει ε, γυμναστική η οποία ευνοεί την καύση λίπους η καφείνη σε βοηθάει να κάψει το λίπος. Γι' αυτό αν θυμάστε παλιότερα, είχαμε κάτι κρέμε για την κυταρίτιδα και άλλα αυτά που είχαν καφείνη μέσα, γιατί κάτι διεγείρει εκεί πέρα και βγαίνει και φεύγει το λίπος. Μετά η καφείνη γενικά <coughs> χρησιμοποιήθηκε ε, για να προσμίξουν και να ορθέψουν να την ε, κοκαίνη, επειδή είναι και αυτή η λευκή. Οπότε γενικά ε, θέλω να ξέρετε ότι ε, μαζί με talc. Μανιτόλι, που είναι ζάχαρο, βορικό οξύ, το οποίο είναι κατσαριδοκτόνο, βενζοκαίνι, το οποίο είναι αυτό που βάζαμε, μα βάζει ο δοντίατρο στα, στα δόντια για να. πώ το. ανισθητικό, και παρακεταμόλι. Ε, μαζί με αυτά, μπρε, είναι και η λίστα, είναι και η καφέινη στη λίστα, είναι όλα λευκέ κόνε, βάζουν κοκαίνι, βάζουν και αυτά μέσα, τα κάνουν και ένα τσίκ 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 και σου πουλάνε κοκαίνι ε, νόμιμο, έτσι, με απόδειξη και τιμολόγια όλα αυτά. Οπότε αφού το κάνουν αυτό, ε, εσύ έχει πάρει με μια μητιά ή δεν ξέρω τι, talk, Μανιτόλι, βορικό οξύ, βενζοκαίνη, παρακεταμόλι και καφείνη. Και μετά λε, wow, φοβερή είναι η κόκα. Πάνα μου, δεν έκανε κόκα, έχει κάνει καφέ από τη μύτη, έχει κάνει παρακεταμόλι από τη μύτη, έχει κάνει δεν ξέρω, κατσαριδοκτόνα από τη μύτη. Πάντω, τώρα σου είπα, μην κάνετε ναρκωτικά, δεν βγάζει νόημα, γιατί μάλλον δεν κάνετε ναρκωτικά, κάνετε καφέ. Οπότε, <laughs> εκεί θέλω να, να εστιάσουμε, ότι ακόμα κι εσεί που παίρνετε κοκαίνε, μάλλον παίρνετε καφέ και κατσαριδοκτόνο. Καλά να πάτε κι εσείς. Πάμε τώρα στο τέλος, να πάμε στο λόγο γιατί είναι θυστικό αυτό. Να πούμε ότι, όπως έχει πει και ο David Letterman, αν δεν υπήρχε ο καφές δεν θα είχα καν προσωπικότητα, ξέρεις, δηλαδή να ξυπνήσω και να γίνω άνθρωπος. Είναι γιατί, στην ουσία, η καφεΐνη απελευθερώνει ντοπαμίν στον εγκέφαλο. Η ντοπαμίν είναι η ορμόνη της επιβράβευσης, ας πούμε, οπότε κάθε φορά που πίνεις ένα φλιτζάνι καφέ, θέλει να επιβραβεύσει, ο εγκέφαλο θέλει να επιβραβεύσει τον εαυτό του που το έκανε αυτό και κυνηγά αυτή την επιβράβευση. Γι' αυτό κυνηγά να πιει τον καφέ και είναι εθιστικό. Βέβαια, να πούμε ότι όντω ο καφέ αυξάνει τη συγκέντρωση, βοηθάει στην γνωσιακή λειτουργία. Δεν είναι δηλαδή μύθο αυτό το πράγμα. Όντω ο καφέ μα κάνει καλό, βοηθάει του αθλητέ, βοηθάει γενικά στο γυμναστήριο, μα βοηθάει πολύ, μα κρατάει ξύπνιου και στι κοινωνίε που ζούμε είναι πολύ χρήσιμο να είσαι ξύπνιο αλλά και έξυπνο ε, για να υποφέρει. Συγγνώμη, κάτι δικά μου είναι αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά, να ξέρετε ότι αν θέλετε να κόψετε τον καφέ ή αν κάνετε υπερβολική κανάλαση του καφέ ή αν έρχεται εθιστή στον καφέ, ότι ο εθισμό του καφέ κρατάει ελάχιστα, τύπου 48 ώρε. Οπότε απλώ Πάρτε κανένα παυσίπονο για τον πονοκέφαλο, χωρί καφέινη και θα το ξεπεράσετε. Αφού έχουμε πει αυτά για την καφέινη και για την ιστορία του καφέ, νομίζω ότι μπορώ να σα αφήσω κάπου εδώ να πάτε να απολαύσετε ένα όμορφο φλιτζάνι καφέ, να μου στείλετε τι τελευταίε σα απορίε σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε και σε αυτό το καλοκαίρι και να σκέφτεστε ότι στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε πραγματικά για το πώ το καλό αυτό το πράγμα γίνεται καφέ από φυτό. Πώ φτάνει αυτό το φυτό στα χέρια μου, το οποίο έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτά από μένα και μην ξεχνάτε, η επιστήμη τελειώνει όταν τις Δευτέρες δεν ξυπνάς με καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.